Εμείς αποφύγαμε την καταστροφή και γι' αυτό ας είμαστε περήφανοι. Ας είσαστε εσείς, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, περήφανοι για το βάρος, για την ευθύνη που εμείς αναλάβαμε. Σηκώσαμε βάρος που δεν μας αναλογούσε και το σηκώσαμε με το κεφάλι ψηλά. Θα πρέπει να μας ευγνωμονούν οι της νέας δημοκρατίας, διότι σώζοντας τη χώρα έτυχε και αυτή να σώσουμε από τον σίγουρο πολιτικό αφανισμό. Αλλά δεν θα αφήσουμε τώρα τη νέα δημοκρατία να αφανίσει τη δημοκρατική παράταξη, ούτε να εμπέζει τον ελληνικό λαό. Για το μεγάλο θέμα του μεγέθους του ελλείμματος που παραλάβαμε το 2009 και για το πώς έφτασε η εθνική μας οικονομία εκεί. Γι' αυτό και τις επόμενες μέρες και μετά από την αποστολή του σχετικού φακέλου στη Βουλή από τη δικαιοσύνη, θα προτείνουμε εμείς οι ίδιοι τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα. Θέλουμε φως σε όλα. Και δεν μπορώ να κατανοήσω, ή μάλλον μπορώ να υποθέσω, τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας που λέει ναι εξεταστική αλλά μετά τις εκλογές, για να μπορεί να λέει ό,τι θέλει προεκλογικά. Εμείς θέλουμε την αλήθεια για να την ξέρει ο ελληνικός λαός πριν τις εκλογές, για να μπορεί να κρίνει και να αποφασίζει, όχι μετά τις εκλογές με τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας. Προσωπικές διαφορές δεν έχω και δεν έχουμε με κανέναν, αλλά δεν σκύβουμε το κεφάλι σε κανέναν. Γιατί ο πολιτικός που θα σκύψει έστω και μία φορά το κεφάλι πάβει να είναι πολιτικός και γίνεται μαριονέτα. Και εγώ μαριονέτα δεν υπήρξα ποτέ. Ούτε θα γίνω, ούτε και να μου, ό,τι και να μου κοστίσει, και βεβαίως μου έχει κοστίσει. Δώσαμε μάχες, χάσαμε αρκετές, αλλά το παλέψαμε. Μετάνιωσα που δεν προχωρήσαμε από την αρχή στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ποιος διασφαλίζει ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στην επανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα γίνει με πραγματικές, κοινές και όχι προνομιούχες μετοχές? Και σε αυτή τη θέση θα εμείνουμε. Και βλέπετε τον πόλεμο που κάνουνε, τον πόλεμο που κάνουνε για να κρατηθούν στις θέσεις τους. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον ελληνικό λαό τις θυσίες και να μην είναι έτοιμοι και οι τράπεζες να αναδιοργανωθούν για να βοηθήσουν την πραγματική οικονομία και όχι διάφορες φούσκες στα μέσα ενημέρωσης.